Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από την αρχή αυτής της συζήτησης με τον εισηγητή μας προσπαθήσαμε να οδηγήσουμε τον κοινοβουλευτικό διάλογο σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Θα συνεχίσουμε όμως, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να ξαναστηθεί η πολιτική στα πόδια της, να κερδίσει ξανά τη χαμένη αξιοπιστία της, διότι το πρόβλημα της χώρας πριν από οικονομικό και κοινωνικό είναι πολιτικό. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε τα πάντα ούτως ώστε να μην συνεχίσει τόσο εκεί που η χώρα θα οδηγηθεί στο χάος και σε τέτοιες συνθήκες που θα είναι πρόσφορες να ψαρέψουν σκοτεινές δυνάμεις. Και τώρα στα προπαγανδιστικά κλισέ, στην αντιπολίτευσή σας στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει προτάσεις. Θα πω παρακάτω γι' αυτό. Αλλά πριν θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσάς που κυβερνούσατε 40 χρόνια, ήσασταν ποτέ έτοιμοι διαχρονικά να ακούσατε προτάσεις? Όταν εμείς προτείναμε τηλελογισμένη μείωση των δαπανών σε ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να μην φτάσουμε στη σημερινή ισοπαίδωση, τα ακούσατε? Ή βάζατε την ταμπέλα του μειωμένου πατριωτισμού? Ήρθε χθες εδώ ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Αβραμόπουλος. Και τι είπε? Είπε, λέει, λειτουργούμε με το 50% των δαπανών σε σύγκριση με το 2009. Το ερώτημα είναι, λειτουργούμε με τρόπο κατά τον οποίο μεσοπρόθεσμα δεν θα έχει πληγεί η αμυντική ικανότητα των όπλων δυνάμεων? Να το δεχθώ αυτό που είπε ο Υπουργός, ο κύριος Αβραμόπουλος. Είπε, λειτουργούμε με το 52% των δαπανών. Φανταστείτε, λέει, τι γινότανε στο παρελθόν. Σε ποιον απευθύνονταν ο κύριος Αβραμόπουλος? Στην παράταξή του, στο συνεταίρο του, τον κύριο Βενιζέλο? Σε ποιον απευθύνονταν? Και κάτι άλλο. Όταν η αριστερά έλεγε ότι ήταν κατά της ανάλυσης των Ολυμπιακών Αγώνων, την ακούσατε? Μήπως βάζατε την ίδια ετικέτα? Την ακούσατε? Όταν η αριστερά σας πρότεινε συγκεκριμένη πολιτική κόντρα στο ρεύμα για το Σκοπιανό, την ακούσατε? Όταν ο σημερινός αρχηγός σας και πρωθυπουργός ακολουθούσε μια πολιτική που μετέτρεψε το Σκοπιανό σε νέο Κυπριακό, υποσκάπτοντας και τις προοπτικές επωφελούς συνεργασίας με τους γείτονες, τα ακούσατε όλα αυτά? Είπε ο κύριος Βενιζέλος, να σας πω κάτι τι γίνεται τώρα, το τώρα. Προσπαθείτε να αγοράσετε χρόνο. Οι Γερμανοί προσπαθούν να σπρώξουν τα πράγματα προς τις ευρωεκλογές. Η χώρα όμως χάνει χρόνο. Η χώρα βυθίζεται στην παγίδα του χρέους. Και τη διαπραγμάτευση για το χρέος και τους όρους με τους οποίους θα λυθεί δεν θα την κάνετε εσείς. Εσείς ό,τι ήταν να κάνετε, το κάνετε. Ό,τι νερό κρατούσε η στάμνα σας, το φέρατε. Και να πω κάτι άλλο. Μη είπε ο κύριος Σαμαράς ότι η Ελλάδα έγινε κανονικό κράτος. Για ποια Ελλάδα μιλάει? Για αυτή που είναι γύρω από ένα μαγκάλι? Για αυτή που έγινε παρείας και περιθώριο σε ευρωπαϊκές εξελίξεις? Αυτό είναι το κανονικό κράτος που οραματίζεται ο κύριος Σαμαράς? Αυτή η κοινωνική έρημος και η ανεργία που πάει να γίνει δομικό στοιχείο, η εγκληματικών διαστάσεων ανεργία, είναι κανονικό κράτος? Και μας κουνάτε το δάχτυλο και μας λέτε ποια είναι η πρότασή σας, πού θα βρείτε τα λεφτά? Καλά, εμάς δεν μας ακούσατε όταν μιλάμε για το λαθρεμπόριο του πετρελαίου. Τον κύριο Κακλαμάνη δεν τον ακούσατε χθες? Κύριε Υπουργέ, από λαθρεμπόρους πετρελαίου ξέρετε τίποτα? Που είναι σημαντική παράγοντα στη δημόσια ζωή. Έχετε γνωρίσει τίποτα από αυτό? Για το λαθρεμπόριο των τσιγάρων. Για το λαθρεμπόριο των τσιγάρων. Γιγαντώθηκε. Όχι, δεν το ελέγξατε. Και να σας πω τι γίνεται σήμερα. Δεν πάει ο λαθρέμπορος στον καπνιστή. Εναγωνίως ο καπνιστής αναζητεί το λαθρέμπορο. Εκεί είναι η κατάσταση. Δηλαδή, όταν σας κάναμε προτάσεις για τη φοροδιαφυγή, τις ακούσατε? Το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ σας κάνει προτάσεις. Ενδομηλικές συναλλαγές, το ένα τ' άλλο. Ακούσατε τίποτα από αυτά? Δεν έχετε προτάσεις γι' αυτό? Θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε το καψιμί, αντί να ενισχύσουμε έμεσα το εισόδημα και των στρατιωτικών και των στρατευσίμων, με οποιονδήποτε τρόπο? Παράδειγμα, παίρνει 1.100 ένας οδηγός, μας έλεγε τις προάλλες στην Αστραπή, και τα 600 πάνε στο δάνειο. Δεν σας κάναν πρόταση για ρύθμιση των δανείων που να είναι λειτουργική για τις τράπεζες? Την ακούσατε? Την εφαρμόσετε? Λοιπόν, για την Αθήνα. Τα Ολυμπιακά κίνητα, επειδή δεν σας έκανε πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, τα αφήνετε και ρημάζουν και δεν είναι χώρος επισκέψιμος και τουριστικός προορισμός.
Δεν έχετε προτάσει για το παραλιακό μέτωπο. Ακόμα και για θαλάσσια συγκοινωνία που θα αναδείκνει τη μοναδικότητα της Αθήνας. Ποιο είναι το όραμά σας για την Αθήνα? Για να σκοτώσετε, ένα μνημείο της φύσης όπως είναι ο Αστέρας? Ποιο είναι το όραμά σας? Να γίνει Las Vegas, να γίνει τι? Ένας μεγάλος Έλληνας έκανε μια πρόταση προχθές για ουδετερότητα με βάση την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδας. Πείτε το τοπικό. Ποια είναι όμως η άποψή σας για να γίνει αυτόνομος προορισμός η Αθήνα τουριστικός? Μην χτυπάτε τα κουδούνια, κύριε Πρόεδρε, γιατί καθυστερώ περισσότερο. Το κουδούνι χτυπάει αυτόματα. Στα αγροτικά, γιατί ο είναι αυτόματο, δεν χτυπώ εγώ. Ήρθε ο υπουργός εδώ για την αγροτική οικονομία. Μας είπε τα κλισέ σας και έφυγε. Δεν έκατσε να μας πει ποιο είναι το σχέδιο για τους νέους αγρότες. Γυρίζουν πίσω στην επαρχία πολλοί νέοι. Ποιο είναι το σχέδιό σας? Εμείς παλεύουμε με συλλογικότητες, με το ένα μετάλλο, επώνυμα, προϊόντα. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση. Ακούσε κάτι από την περιφέρεια για κάποια πρότυπα αγροκτήματα. Να τα δούμε. Εγώ έκανα, ας πούμε, αγώνα για την ελιά, να διευρύνουμε το κατάλογο και με την ελιά του Μεσολογίου και τη στρογγυλή να την εντάξουμε σε ένα ΠΟΠ και πάμε να χάσουμε για τη φέτα. Βουλευτής κατήγγειλε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί δεν ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει λόμπι στην Ελλάδα μέσα εναντίον της φέτας για να πέσουν τιμές του γάλακτος. Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι έγινε τα τρία τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν θα γίνονταν αν δεν υπήρχαν δυνάμεις που το προετοίμαζαν. Ο κύριος Σουρνάρας, όταν έλεγε ότι υποφορολογούμασταν, τι έλεγε με αυτούς με τους οποίους διαπραγματεύεται, κυρίες? Στα κούρα, τι τους έλεγε? Βάλτε κι άλλους φόρους για να εξισορροπήσουμε. Σας λέω τι τους έλεγε. Διαπραγματευτικά. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Έτσι κι αλλιώς είναι όρος επιβίωσης για τις χώρες. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Και του διεθνούς περιβάλλοντος. Ο Μαντέλα, όταν ήταν στη φυλακή, κανείς δεν πίστευε όχι μόνο ότι θα βγει από τη φυλακή, αλλά ότι θα φέρει και την ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα. Κανείς δεν πίστευε, με αυτό το χάσμα που υπήρχε στο λαό της Νότιας Αφρικής, ότι θα επερεύαινε το χάσμα. Εμείς λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει χρέος να βγάλει τη χώρα από το διέξοδο και να ενώσει το λαό. Μπορούμε να το κάνουμε. Ο Μαντέλα είπε ότι οι γενναίοι δεν είναι αυτοί που δεν νιώθουν φόβο. Οι γενναίοι είναι αυτοί που υπερνικάνε το φόβο. Και αυτό θα το κάνει ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα. Αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ο τελευταίος. Γιατί δεν είναι καν προϋπολογισμός. Είναι ένα σχέδιο υπό την αίρεση των απαιτήσεων της Τρόικας. Ευχαριστώ.